Sky, φίλες και φίλοι. Το μεγάλο περιοδικό της τηλεόρασης του Sky και σήμερα κοντά σας. Και σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω το σκηνοθέτη της εκπομπής, τον κύριο Βελάνη, να δώσει για μια ακόμη φορά τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Αυτά στα οποία εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε και να ψηφίζετε για το κεντρικό θέμα του περιοδικού μας. Και σε αυτό το σημείο, στην επόμενη σελίδα του Viva Sky, θα συναντήσουμε το Zen Premier του λαϊκού τραγουδιού μας. Τον ωραίο, τον δυνατό, τον Γιώργο Γερολυμάτο. Να υποδεχθούμε τον Γιώργο Γερολυμάτο. Γιώργο μου, ωραία μου, πάντα δυνατός, πάντα ωραίος. Δεν είναι καλά λόγια, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια πραγματικότητα. Λένε πολλά για σένα, θα μας τα πεις όλα. Με το νι και με το σίγμα και εφόλης της ύλης. Το τι γράφουν τον τελευταίο καιρό, ναι. Ξεκουμπώσου, το τι γράφουν τον τελευταίο καιρό όλα τα περιοδικά για σένα δεν περιγράφεται. Κόντρες σου με συναδέλφους σου μέσα στη νύχτα. Κόντρες με χορεύτριες. Καυγάδες στα νυχτερινά μαγαζιά. Ό,τι θέλεις και δεν θέλεις. Βέβαια, εγώ θα σε ξεκινήσω από αλλού. Είσαι και πρόεδρος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος. Προσωρινός βέβαια. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Σωστό. Και ξέρω ότι διαδίδεις ότι πολλοί θα περάσουν το κατόφλι του κορυδαλού από τους συναδέλφους σου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ανήκουμε στα αντικειμενικά κριτήρια. Ο κύριος Υπουργός μας είχε υποσχεθεί κάποιες απαλλαγές. Απαλλαγές δεν υπάρχουν, έχουν σφίξει τα πράγματα. Μία συναυλία θα μετράει για 5 νυχτοκάματα. Θα υπάρχει ένα συνδυασμός μεταξύ των νυχτοκαμάτων των ημερομισθίων μαζί με τις πωλήσεις των δίσκων. Έχουν αλλάξει κλίμακες των πωλήσεων των δίσκων. Όλα αυτά σε συνδυασμό μεταξύ τους. Ένας τραγουδιστής ο οποίος είναι μεσαίας τάξεως, δεν σου λέω για τους πολύ μεγάλους. Θα πληρώνει γύρω στα 40 εκατομμύρια εφορία το χρόνο. Βέβαια, οι πολλοί συνάδελφοι αυτή τη στιγμή δεν είναι ενημερωμένοι. Θα ενημερωθούν για τα μέτρα της κυβέρνησης από εμάς αυτή τη στιγμή. Είναι καινούργια αυτά τα μέτρα. Πώς θα πληρώνει 40 εκατομμύρια το χρόνο, Γιώργο? Έχουν βάλει και διάφορους. Πώς είναι δυνατόν? Μήπως αυτό που προσπαθεί να κάνει, λέω, μήπως ενδεχομένως ο Υπουργός των Οικονομικών πάει να κόψει την αρπαχτή τη νύχτα? Γιατί είχαμε τα χρυσά λαρίγκια, έχουμε πολλούς από εσάς που είσαστε χρυσά λαρίγκια στην κυριολεξία. Και λέει ο κόσμος ότι οικονομάται πολλά τα οποία δεν δηλώνεται. Έτσι πιστεύει ο κόσμος. Ακούγονται μεροκάματα 1 εκατομμύριο 500.000, 300.000. Ακούγονται φοβερά ποσά μέσα στη νύχτα. Είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια? Ένα αυτό. Και δεύτερον, λες ας πούμε μια συναυλία 5 νυχτοκάματα. Πώς θα έρθει να τα υπολογίσει ο έφορος? Τι θα έρθει να σου πει ότι πήρες 2 εκατομμύρια έτσι χωρίς να τα έχεις πάρει? Κάπου δεν πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Θα καταντήθονται τα συμβόλαια. Αν σε πιάσουν και δεν το έχεις καταθέσει, θα τρως ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο που είπες. Με δύο λόγια σου λέω το εξής: ότι πραγματικά υπάρχουν κάποια μεροκάματα μεγάλα και κάποια μικρά. Όταν λες μεγάλα, τώρα έτσι με το χέρι στην καρδιά, τι εννοείς? Υπάρχουν 500 χιλιάρια κάτι? Όχι, 500 βαδιά. Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως 200, 300 χιλιάδες υπάρχουν. Τα άλλα είναι μύθοι. Είναι και πολλοί συνάδελφοι από εμάς που μόνο για να κάνουν επίδειξη καθαρά οικονομικής ισχύως λένε κάποια περισσότερα λόγια, εντάξει, πουλάνε τον εαυτό τους λίγο περισσότερο από ό,τι θα πρέπει να τον πουλήσουν. Αντί να έχουν χαμηλό προφίλ, αυτοί προκάλεσαν κιόλας την εφορία και γενικά το κράτος. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα. Αυτοί φταίνε δηλαδή. Βέβαια, όταν έχουν βγει κάποιοι. Λένε μεγάλα μεροκάματα. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το πούνε αυτό το πράγμα ποτέ. Γιατί εμείς συμμετέχουμε. Αλλά ακούω τώρα ο Λευτέρης Παντάζης 1 εκατομμύριο κάθε νυχτιά. Δεν νομίζω. Κάθε νύχτα λέει 1 εκατομμύριο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω εσύ ως πρόεδρος του σωματείου. Όχι, δεν νομίζω, αυτά είναι. Δεν είναι και όχι μόνο για το Λευτέρη δηλαδή. Ναι, για διάφορους συναδέλφους. Όχι, δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί εμείς συμμετέχουμε και στην περίπτωση που ένα μαγαζί δεν πάει καλά. Βοηθάμε τον επιχειρηματία, είμαστε συνεταιροί σε μια δουλειά. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό του επιχειρηματία που δουλεύουμε, που έχουμε βάλει τις ταμπέλες μας απ' έξω, όταν δεν δουλεύει να μας πληρώσει. Άρα λοιπόν και αυτό το πράγμα πρέπει να το λάβει υπόψη ο κόσμος, ότι υπάρχουν πραγματικά βραδιές που εμείς φεύγουμε χωρίς να πάρουμε μεροκάματα. Γιώργο μου, είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι ο Γιώργος ο Γερολυμάτος, η Άτζελα η Δημητρίου, ο Λευτέρης ο Παντάζης,
κι άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές φεύγουν το βράδυ, φεύγουν μάλλον τα ξημερώματα από τα μαγαζιά χωρίς να παίρνουν φράγκο μαζί τους. Έχει τύχει αρκετές φορές. Δηλαδή, ορισμένοι αν τα ακούσουν, δεν ξέρω, μπορεί και να κλάψουν βέβαια, αλλά μπορεί και να έχει. Είναι πραγματικό και... δηλαδή, Γιώργο. Είναι πραγματικό. Με το χέρι στην καρδιά, άμα θες να μιλάμε έτσι πολύ, γιατί μαζί σου μόνο με το χέρι στην καρδιά πρέπει να μιλάει κάποιος, γιατί είσαι άνθρωπος straight. Σου λέω μια αλήθεια. Αυτό είναι ντοκουμέντο, είναι πραγματικό της. Πολλοί επώνυμοι συνάδελφοι έχουν φύγει αρκετές φορές από μαγαζιά τα οποία δεν πηγαίνουν καλά για το λόγο του ότι υπάρχει μια κρίση τρομακτική. Αυτή τη στιγμή, μια πώληση η οποία είναι 4 εκατομμύρια με τα προάστια Αθήνα, όταν ακούσω ότι κυκλοφορεί 10.000, 5.000 κόσμος όλο το βράδυ σε όλο το λεκανοπέδιο, είναι τρομακτική η κρίση. Κάποτε ήταν αλλιώς τα πράγματα σήμερα. Και γιατί να πάρει ο Παπαδόπουλος κεφάλια από τους μεσαίους τραγουδιστές και από αυτούς που δεν είναι πολύ γνωστοί ακόμη. Έχουν μικρά μεροκάματα. Όταν οι ίδιοι θα το δηλώνουν ή όταν οι ίδιοι θα δίνουν κάποιες αποδείξεις. Έχουν μπερδέψει τη δισκογραφία με τον ηθοκάμα. Από τη δισκογραφία οδηγούμεθα στην κατάσταση.